Λοιπόν, Σοκράτη Φάμελο, υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ μαζί μα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ Καλησπέρα, που είστε εδώ. κύριε Μελγόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και σε τι μέρα είστε Ευχαρισπέρα. εδώ, Ευχαρισπέρα. ε. Ευχαρισπέρα. Και σε τι μέρα. Πριν λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη Κασελάκη στο κεντρικό δεξιό. Να, πούμε ότι δεν το είχαμε σχεδιάσει. Όντω. Και δεν θα ήθελα να το έχουμε σχεδιάσει. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί νομίζω θέλω να ξεκινήσω λέγοντα στου φίλου και τι φίλε του ΣΥΡΙΖΑ που μα βλέπουν και του συντρόφου μου σε όλη την Ελλάδα ότι εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε και να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σήμερα πράγματι παρακολουθήσαμε πριν από λίγο μια συνέντευξη, η οποία και εγώ προσπαθώ να την εξηγήσω ε, και τα κίνητρα και το σκοπό. Mm -hmm. Γιατί ακούστηκαν, αν θέλετε, είδα μια επικίνδυνη υποκρισία από τη μεριά του προηγούμενου Προέδρου. Σε ποιες Σε πάρα πολλά το... Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το, το ότι υπήρξε μια πλειοψηφία, στο πω έτσι, ότι τα όργανα ή η σύντροφή μου και η Κεντρική Επιτροπή δεν επέτρεψαν να πάμε σε μια διαδικασία προσφυγή στη βάση χωρί ναι. αποκλεισμούς αποκλεισμού και χωρί κανένα πρόβλημα. Mm -hmm. είναι μια επικίνδυνη υποκρισία. Προσπαθεί ο, ο τέο πρόεδρο να αλλάξει την ιστορία. Η πρόταση όλων μα ήταν να μην πάμε στη διαδικασία μορφή. Ναι. Και προκάλεσε με στην Κεντρική Επιτροπή τη διαδικασία τη μορφή. Και οι εξελίξει δυστυχώ μα έχουν επιβεβαιώσει με ένα τραγικό τρόπο. Mm -hmm. Ποιο είναι ο τραγικό τρόπο, Τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ και τη κοινωνία. Mm -hmm. Και εδώ θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρο. Δεν έπρεπε να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm -hmm. Το προκάλεσε και το επέλεξε ο ίδιο, αποδεικνύοντα ακόμα μια φορά πολιτική ανεπάρκεια. Αλλά πόσα λάθη να αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσε πληγέ να αντέξει. Είχαμε τι κουκούλε. Είχαμε τι κατηγορίε περί διαπλοκής. Είχαμε το εξώδικο. Σήμερα για δεύτερη φορά, μετά το εξώδικο, βλέπουμε πάλι να αμφισβητείται η απόφαση περί έκπτωση mm -hmm. τη άρεση εμπιστοσύνη. Και τα πουμαρό είχαμε. Δυστυχώ, νομίζω ότι. και θέλω να κρατήσω, εγώ τουλάχιστον, mm -hmm. τη σοβαρότητα και την ενότητα που mm -hmm. απαιτείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ αξιόλογο δυναμικό. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη να τον ξαναχτίσουμε mm -hmm. να προστατεύσουμε το σπίτι μα. Γιατί δυστυχώ αυτή τη στιγμή αμφισβητείται η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και να σα πω την αλήθεια, με όλο αυτό το οποίο βλέπω να εξελίσσεται ναι. και με μια αντικομματική στάση την οποία είδα και έξω από την Κεντρική Επιτροπή και θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό, νομίζω ότι ο μόνο που τρίβει τα χέρια του είναι ο κ. Μητσοτάκη. Εκεί τώρα το λέω και δεν το λέω μόνο επειδή είναι του συναφιού μου, αλλά. Ε, 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 αισθάνθηκα να κινδυνεύουν και συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι. Ναι, ναι. Έτσι, και... δεν... Ήταν σχε... και... απειλητική η κατάσταση. Και θέλω να σα πω ότι είναι διπλά υποκριτικό. Να υπάρχουν αντισυγκεντρώσει έξω από την Κεντρική Επιτροπή. Mm -hmm. Έχει κινηθεί και δημοσιοποιηθεί και αυτό το λεγόμενο email τη πρόσκληση. Mm -hmm. Το οποίο είχε, το, το SMS, με συγχωρείτε. Σε κάθε περίπτωση, ασχέτω του αποστολέα, γιατί κάποιο μπορεί να πει δεν στάλθηκε από την πλευρά του προηγούμενου Προέδρου, πρέπει να σα πω ότι εγώ που ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή, είδα τουλάχιστον 10 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, mm -hmm. με κεντρικά στελέχη έξω και με στελέχη του γραφείου του προηγούμενου Προέδρου, mm -hmm. να κάνουν έξω τι κάμερε και να επιχαίρουν. Διότι οι ίδιοι δεν μπαίνουν μέσα και οι ίδιε. Ότι έτσι, είχαν προκαλέσει μια απαρτία. Και έτσι διαπιστώνεται έλλειψη yeah. απαρτία, η οποία τελικά δεν διαπιστώθηκε, διότι ήρθαν μετά από δύο ώρες, ναι, mm. ε, και άλλα μέλη που θα ερχόντουσαν πιθανά αργότερα και υπήρξε απαρτία. Αλλά δεν είναι παράλογο να βγαίνει σε μια κάμερα, να χαίρεσαι, γιατί δεν είσαι εκεί, ενώ είσαι εκεί. Και να χαίρεσε γιατί αυτό είναι προζημία του κόμματο το οποίο υπηρετούμε και άρα τη κοινωνία την οποία υπηρετούμε. Κύριε Φάνη, δεν φαν ε, είναι όμω μόνο παράλογο. Πράξη δεν, ήταν δεν είναι όμω μόνο παράλογο. Ήθελαν με έναν τρόπο να είναι, φρενάρουν μια ένα αδί... δεύτερο ψήφισμα κατά του κυρίου Κασελάκη. Άρα ήθελαν να φρενάρουν τη δημοκρατία. Και αυτό προβληματικό. Ε, καλά, όταν α πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ να... αποχωρεί από ψηφοφορίε στη Βουλή για να διαμαρτυρηθεί για κάτι ναι, ναι. συμβολικά στον ναι. στο ανώτερο Και καταθέτει, ναι. Να σα πω κάτι αντίστοιχο. Εγώ είχα καταγγείλει του πρώην συντρόφου τη Νέα Αριστερά που αποχώρησαν από την Κεντρική Επιτροπή χωρί να κάτσουμε να ψηφίσουμε στο τέλο. Ναι. Και με τη συνέπεια την οποία θέλω να με διακρίνει και θέλω να διακρίνει την πολιτική, mm -hmm. γιατί εγώ θέλω να μιλάω για αξιόπιστη πολιτική, το επαναλαμβάνω. Είναι αποφυγή τη δημοκρατία όταν στο κόμμα σου δεν κάθεσαι να κάνει σύνθεση να κάνει διάλογο. Mm -hmm. Σε κάθε περίπτωση όμω. Θεωρώ ότι έχουμε πράγματι αντικομματική στάση. Το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή. Όμω το επίδικο και το κρισιμότερο στη σημερινή συζήτηση είναι ότι όλα και λιγότερο ακούγεται η πολιτική τη κυβέρνηση. Υπήρξε μια συνέντευξη προηγουμένω στην κυρία Ζαχαρέα, του προηγούμενου Προέδρου. Ναι. Α κάτσουμε να δούμε πόσο κομμάτι τη συνέντευξη ή στο ενώπιον στον οποίο του κύριο Χατζηνικολάου πριν mm -hmm. από διάστημα. Πόσο κομμάτι τη συνέντευξη ήταν πολιτικό. Πόσο μιλήσαμε για πραγματική πολιτική. Να μιλήσουμε για οικονομία, για υγεία, για παιδεία. Να μιλήσουμε για τι αλλαγέ που να γίνουν στο επίπεδο τη ανθεκτικότητα. Για τα γεωπολιτικά, mm -hmm. για τον πόλεμο, που να φλέγετε, προσπαθήσω λίγο να σα παγιδέψω. Εγώ λοιπόν. Σας Α, όλο προφορώ... αυτό που λέτε δεν περιγράφει και το γιατί δεν πρέπει να αναβληθεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τόσο είναι ανοιχτό το θέμα τη ηγεσία, είναι προφανέ ότι όταν θα σα έχουμε στα στούντιό μα, θα σα ρωτάμε για τα ισοκομματικά πρώτα απ' όλα. Ναι, μα, μα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η άποψή μα την οποία ψηφίσαμε mm -hmm. και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι να γίνει συνέδριο, ναι. να συζητήσουμε για πολιτική ναι. και έτσι να εφοδιάσουμε τον επόμενο πρόεδρο. Για να μην έχουμε και τα ελλείμματα που είχαμε πέρυσι στο καλοκαίρι. Μια γρήγορη ψηφοφορία που δυστυχώ άφησε την πολιτική απ' έξω. Και το πληρώνουμε. Ήταν λάθο. Και, και εμεί πρέπει να διορθώσουμε αυτό το λάθο. Ναι. Άρα η αφετηρία όλων μα mm -hmm. είναι να γίνει πολιτική συζήτηση. Υπάρχουν κίνδυνε σε αυτή την πολιτική συζήτηση. Ναι, εγώ βλέπω αντί να συζητήσουμε για το τι πρόγραμμα θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ανοίγει μια συζήτηση συγκρούσεων, εντάσεων και τοξικότητα. Να αμφισβητηθούν προηγούμενε αποφάσει και να μην γίνει πολιτική συζήτηση. Εγώ θέλω να το πω mm -hmm. μάλλον για να κλείσω αυτό το, το διάλογο. Ε, γιατί πιστεύω πολύ στην πολιτική και όχι τη αντιθέσει. Όποιο δεν μπορεί να κάνει πολιτική, τροφοδοτεί εντάσει και τοξικότητα. Και θεωρώ αυτό είναι ένα από τα ελλείμματα τη προηγούμενη ηγεσία. Το οποίο το, το διαπιστώσαμε mm -hmm. και στο συνέδριο υπήρχαν ενδείξει. Είπαμε να κάνουμε όλη μια προσπάθεια να υπάρχει σύνεση να υπάρχει δημοκρατία, να υπάρχει, αν θέλετε, ένα πλουραλισμό στο επίπεδο τη ηγεσία. Όχι να αμφισβητήσουμε τη θέση του Πρόεδρου. Να υπάρχουν αρκετέ πληροφορίε για να κάνουμε καλύτερη την πολιτική μα. Ναι. Να υπάρχουν ιδέε. Δεν εφαρμόστηκε τίποτα από όλα αυτά. Η προσπάθεια που κάναμε δυστυχώ διαψεύστηκε. Όχι από την πλειοψηφία του κόμματο, ούτε από τα μέλη. Τα μέλη κάναν μια υπέροχη προσπάθεια στι ευρωεκλογέ. Πάρα πολλά στελέχη. Κάποιοι κακώ κατηγορήθηκαν για λευκή απεργία. Αλλά δεν μπορεί η πολιτική να γίνεται μόνο δημιουργώντα εχθρού. Ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε γενικότερα. Γιατί mm -hmm. εμεί πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα στην κοινωνία. Ότι δημιουργούμε, αν θέλετε, νέε κατακτήσει, δημιουργούμε νέες, νέα επιτεύγματα. Πρέπει να ζει καλύτερα η κοινωνία. Mm -hmm. Γι' αυτό και λέω ότι mm -hmm. πρέπει αυτή η σελίδα να την αλλάξουμε το συντομότερο. Mm -hmm. Θα σα ζητούσα να βοηθήσετε και εσεί. Εγώ δεν θα συμβάλλω σε αναπαραγωγή παραγωγή τοξικότητα. Πρέπει να κάνουμε πολιτική συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να έρθουν οι φίλοι και οι φίλε τη οργανώσει. Γιατί δυστυχώ πολλά έχουν κλείσει. Πρέπει να έχει αντίπαλο ο κύριο Μητσοτάκη να έχει αξιωματική αντιπολίτευση αξιόπιστη αντιπολίτευση. Το κάναμε ένα χρόνο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπηρετήσαμε με μεγάλη συνέπεια ενιαίο λόγο και τεκμηριωμένο. Κρατήσαμε και δημοσκοπικά τα ποσοστά. Εγώ πρέπει να σα πω, δείτε λίγο την περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Πέρυσι. Μπόρεσε η κοινοβουλευτική ομάδα να σταθεί. Mm -hmm. Υπάρχει λοιπόν μια καλή συνταγή. Υπάρχει ένα τρόπο δουλειά που το έχουμε που δείξει ότι γίνεται. Πρέπει όμω να μιλήσουμε με την κοινωνία. Δεν μπορώ να σα καλέσω. Με επιτρέπετε να σα χρησιμοποιώ ω παράδειγμα συνομιλητή κοινωνικού. Θέλω να σα καλέσω λοιπόν και δι τη δικιά μα συζήτηση, μέσα στη δικιά μα συζήτηση του Ενεργού Πολίτε, να έχουμε έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ πλουραλιστικό, δημοκρατικό και ανοιχτέ οργανώσει. Όσο συνεχίζεται αυτή η συζήτηση των αντιθέσεων και των mm -hmm. εντάσεων, δεν επιτυχάνεται και ο στόχο του μεγάλου δυνατού ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ Φέλε. λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία εκπέμπονται ναι. είναι ει του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά κάποιο τρόπο αισθάνομαι ότι. Για να επικρατήσει η προσωπική προβολή mm -hmm. και πιθανά μια προσωπική επιβεβαίωση και επιβίωση, ναι. φύρεται το κόμμα στο οποίο θέλει να, να, να δηλώσει την υποψηφιότητα για πρόεδρο. Τι ε... να σα πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να, να λέμε την αλήθεια πλέον στον κόσμο. Ε, καταλογήσατε πριν στου συντρόφου σα που πρόσκεινται στο Στέφανο Κασελάκη ότι επιχείρησαν να εμποδίσουν τη δημοκρατία ε, να μιλήσει. Ε, Εγώ τον... ε, ε, καταλόγησα ότι. Μείωσαν τη δημοκρατία. Ναι. Είπα το ίδιο και στου προηγούμενου. Δηλαδή ότι δεν με επέτρεψαν να... να γίνεται αυτή η ζήτηση μέσα στα όργανα. Ωραία. Αφού λοιπόν ε, λέτε, αυτονοήτω εδώ που τα λέμε, ότι η λυδία ε. λίθο σε όλα είναι το να γίνεται ψηφοφορία, ε, γιατί δεν ισχύει το ίδιο για τον κύριο Κασελάκη. Είπε σήμερα. Είναι, δεν δεν α, αν είμαι τόσο κακό πρόεδρο, γιατί δεν με αφήνετε να πάω στη βάση και να χάσω. Αυτό ζητήσαμε. Ο ίδιο το ανήκει. Ναι, αλλά τώρα δεν τον αφήνετε να πάει. Το... Με συγχωρεί... Δεν τον έχετε αποκλείσει. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα απολογηθεί για τα λάθη και τι επιλογέ του προηγούμενου πρόεδρου. Δεν θα απολογούνται τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, τα οποία σήμερα επιβεβαιώθηκαν, με αυτό που έγινε σήμερα. Ναι. Δηλαδή, μέχρι με τη λειτουργία site με το όνομα του κόμματο. Που δεν γνωρίζω τι σκοπού. Δεν γνωρίζω yeah. τι σκοπού εξυπηρετεί. Και να σα πω την αλήθεια. Μπήκατε, το είδατε. Ε, είδατε δημοσιεύματα, τα οποία έχουν ήδη yeah. κυκλοφορήσει. Yeah. Δεν έχω μπει μέσα. Mm -hmm. Εξάλλου, ερχόμουν προ τη δική σα εκπομπή. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω πρέπει να το δει και η πολιτική γραμματεία. Διότι δεν ξέρω αν είναι. Ε, αν θέλετε, αν, αν συνηθίζετε, δηλαδή αν επιτρέπετε να το πω έτσι, να χρησιμοποιείτε ο τίτλο του κόμματο σε ένα site το οποίο λέει ο δικό μα ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Να σα το πω λίγο απλά. Όποιο αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ζητάει από του πολίτε να γράφονται στον ΆΗ ΣΥΡΙΖΑ και να γράφονται στι οργανώσει του ΣΥΡΙΖΑ, όχι κάπου αλλού. Εγώ ειλικρινά το προτείνω και το υπο... υπερασπίζομαι και το υποστηρίζω. Να έρθουν οι φίλοι και οι φίλε. Να Α, γραφτούν στο σύνολο. Είναι κάτι σαν παραμάγαζο αυτό. Δεν ξέρω είναι το... κάτι Όχι. σαν δομή νέου κόμμα. Δεν, Τι μπο... Είναι. Δεν, μπορώ, δεν μπορώ να σα απαντήσω. Πάντω αυτό δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για... Γιατί δεν ζητάμε να γράφει το κόσμο στον ΑΕΣΥΡΙΖΑ. Εσείς Πρέπει δηλαδή... ο, ο κόσμο να γράφει στι οργανώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να το δει το κόμμα. Δεν... Εξάλλου δεν θα ήθελα να προβώ σε μια πολύ γρήγορη διαπίστωση. Ναι. Αν θέλετε, να ακόμη και προσφυγή ή επειδή χρησιμοποιεί κάτι ξένο το όνομά σα. Νομίζω ότι υπάρχουν όργανα πρέπει να το δούνε. Ούτε νομικό παραστάτη είμαι, mm. πολιτικά σα λέω ότι μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γιατί όποιο θέλει να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ζητάει να γράφονται οι πολίτε στο ΝΑΗ ΣΥΡΙΖΑ και στι οργανώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν, ε, αν θέλετε, πολλοί αντιπρόσωποι, mm. δεν υπάρχουν παραρτήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Το, το λέω πάρα πολύ απλά και το λέω πολιτικά και όπω πιστεύω κοινωνικά πρέπει να το πω στην κοινωνία. Mm -hmm. Όμω, πέρα από το ότι επιβεβαιώνονται οι αποφάσει Κεντρική Επιτροπή. Εγώ θέλω να σα πω κάτι. Α πούμε ότι έχετε μια εταιρεία ή καλύτερα την οικογένειά σα, το σπίτι σα. Και βλέπετε ότι το σπίτι σα αυτό αμφισβητείται. φθύρεται, απαξιώνετε. Δεν θα κάνετε ό,τι πρέπει για να προστατεύσετε το σπίτι σα. Τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή κατηγορήθηκαν για διαπλοκή. Κατηγορήθηκαν με εξώδικα. Κατηγορήθηκαν για κουκουλοφόρου. Δεν έπρεπε να αντιδράσουν. Όχι, κύριε Μαλιγκόνη. Η απάντηση δεν πρέπει να δοθεί από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν μπορεί να απολογεί την Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ μονίμω και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να απαξιώνονται από τι επιλογέ κάποιων άλλων συντρόφων. πέστε το, όπω θέλετε. Είναι. Ακόμα και αν είναι η προηγούμενη ηγεσία. Διότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Η αριστερά ήταν πάντα περήφανη. Και για τι ιδέε τη και για του αγώνε τη και για τα στελέχη τη. Mm -hmm. Υπάρχει ένα θέμα όμω απαξίωση. Σήμερα άκουσα ότι δεν θα επιτραπεί, λέει, η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μα η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει προηγηθεί τη απαξίωση. Και δυστυχώ έχει έντονα τέτοια φαινόμενα μετά τι ευρωεκλογέ. Πάρα πολλά τέτοια προβλήματα έχει. Να σα πω τι έγινε με τον Παύλο τον Πολάκη χωρί να συζητηθεί σε όργανο. Με την Αθηνά τη Λινού, με την παρέτηση του Όθωνα του Ηλιόπουλου, με την αλλαγή του Προεδρείου τη Κοινοβουλευτική Ομάδα χωρί κανένα δικαίωμα, καμία αιτία. Mm -hmm. Με την πρόταση για καταστατικό που καταργούσε τι οργανώσει και τι έκανε λέσχε μελών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύω. Έχει καταγραφεί αυτό κοινωνικά. Δεν είναι κυνηγημένο ο προηγούμενο πρόεδρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυνηγημένο. Εμεί προστατεύουμε την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα δεν είναι η εκλογή ενό προσώπου για πρόεδρο. Το διακύβευμα των εκλογών είναι η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. έτσι όπω τον έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Διότι σα είπα και νωρίτερα και θέλω να το παραλαμβάνω. Τον αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετούνται οι ανάγκε όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Πρέπει να βγούμε λοιπόν από αυτή την κατάσταση. Εγώ θέλω να υπηρετήσω την κοινωνία. Και αυτό το έκανα με αριστερέ προδευτικέ ιδέε με μεγάλη συνέπεια. Και θέλω να υπηρετώ αυτόν τον σκοπό, τουλάχιστον από ό,τι λένε και οι σύντροφοί μου ναι. και η βάση του ε, Τι απαντάτε στι κατηγορίε, λένε πολλοί και, και Κασελάκη εκεί κιόλα, ότι επειδή φοβάστε τον κύριο τον Κασελάκη αν κατέβει στη βάση, ε, η κυρία Τζάκρη προβλέπει ότι δεν θα χρειαστεί καν δεύτερο γύρο και ότι θα βγει και το σακάκι του με 92%. Τον αποκλείεται γιατί δεν μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε στην κάλπη Θα ήθελα η συζήτηση να είναι πιο πολιτική και πιο σοβαρή. Θα ήθελα ακόμα και εδώ μαζί να συζητήσουμε περισσότερο για πολιτική. Αλλά η απάντηση νομίζω είναι αρκετή. Το ζητήσαμε σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία τη Κεντρική Επιτροπή mm -hmm. και προκάλεσε τη μορφή και όλο αυτό το κατήφορο. Δεν έχουμε εμεί να απολογηθούμε για επιλογέ που δεν κάναμε εμεί. Προστατεύουμε το σπίτι μα, και δεν μπορεί το κόμμα να μένει. Ανεπηρέαστο όταν κάποιο προσβάλλει το κόμμα, την ιστορία του, έχει φτάσει να αμφισβητηθεί και η παρακαταθήκη τη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, οι αξίε και τα ιδανικά των ευγενικών ανθρώπων τη ιστορία του. Τα έκανε και όταν ήταν πρόεδρό σα. Μα εγώ σα λέω ότι πολλά από αυτά είχαν δεχτεί την πολιτική κριτική. Κακώ τα ανεχτήκατε. Πολι... Ήταν, ήταν πολύ 11,5 μήνε. Νομίζω ότι. Όριμα μετά τι ευρωεκλογέ που πολλαπλησιάστηκαν τα προβλήματα, η Κεντρική Επιτροπή εντόπισε πολιτικά προβλήματα τον Ιούλιο mm -hmm. και έφτασε στην άρση εμπιστοσύνη, η οποία έγινε στο τέλο mm -hmm. Αυγούστου-Αρχέ Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί δόθηκαν πάρα πολλέ αφορμέ. Μετά όμω την άρση εμπιστοσύνη, υπάρχουν ενέργειε που επιτίθενται στο κόμμα. Σα είπα, η διαπλοκή, η κατηγορία περί διαπλοκής. Mm -hmm. Και προσέξτε λίγο τώρα το παράλογο. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρουν τον κόσμο όλα αυτά. Η Κεντρική Επιτροπή τον Ιούλιο πήρε μια απόφαση πολιτική τακτική που πρακτικά περιλάμβανε την κατάθεση μια πρόταση προεκλογική συνεργασίας συνεργασία mm. με κόμματα του προοδευτικού χώρου, με πρώτο, αν θέλετε, κληθέντα το Πασόκ. Είναι δυνατόν μετά από ένα μήνα ο προηγούμενος πρόεδρος που είχε υπηρετήσει και ψηφίσει αυτή την απόφαση να αφήνει καταγγελίες περί κεντροαριστερών σεναρίων διαπλοκής. Πέρα από το ότι εμεί δεν μιλήσαμε ποτέ για την κεντροαριστερά, για τον προοδευτικό χώρο μιλάμε, γιατί προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα λαθασμένο τίτλο για να δημιουργήσει κάποια mm. σε σκέψη σεναρίων διαπλοκής. Ο ίδιο το είχε υποστηρίξει δημόσια. Νο νομίζω πρέπει να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι απολύτω ασυνεπή. Είναι μια επικίνδυνη υποκρισία. Που δημιουργεί εντάσει, αντισυγκεντρώσει, mm -hmm. κίνδυνο τη αξιοπιστία περαιτέρω του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη διαδικασία την προσυνεδριακή, είτε και στη συνεδρία των οργάνων. Περίεργα φαινόμενα όπω αυτό το site, το οποίο βγήκε σήμερα. Mm -hmm. Εγώ λέω να ενισχύσουμε τον Άη ΣΥΡΙΖΑ και τι οργανώσει. Διαφωνώ απολύτω με αυτή την ανάγνωση και το δηλώνω ξεκάθαρα. Και πάνω απ' όλα. Θέλουμε να ξαναχτίσουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και να προστατεύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύω ότι και αυτό ο χώρο των ιδεών και των αγωνιστών τόσων χρόνων μα έχει δώσει μια παρακαταθήκη η οποία έχει υψηλέ αξίε και ιδανικά. Ε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο αυτή τη συζήτηση. Κλείνοντα, κύριε Φάμελε, αναρωτιέμαι ο κατηγορηματικό τρόπο με τον οποίο περιγράφεται από την πλειοψηφία του κόμματο ο κύριο Κασελάκη ω ξένο σώμα. Ε, εάν διαμορφώνει και κάποιε συνθήκε διάσπαση, τι εννοώ. Ε, όχι, δεν, όχι, δεν όχι. δικαιούται κάποιο να πει ότι αν είναι ξένο σώμα ο Κασελάκη, τότε όλοι όσοι τον υπερασπίζονται με πάθο, η κυρία Τζάκρη, ο κύριο Παπά, λίγοι, ε, Πέτρο Παπά εννοώ, ε, ότι και εκείνοι είναι σαν να ξένο σώμα. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ένα από του λόγου τη δική μου ψηφιότητα mm -hmm. είναι η εγγύηση τη ενότητα και του ενιαίου λόγου. Και επειδή σε δύσκολε στιγμέ έπρεπε να υπηρετήσω την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα μα με αυτήν την αρχή. Mm -hmm. Και ξέρω ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ε, με ανησυχεί ότι καταφέραμε σε πολύ δύσκολε στιγμέ να έχουμε ενιαίο λόγο και δεν καταφέρουμε τώρα ή δεν καταφέραμε και παλιότερα. Αλλά ξέρω ότι μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν θέλω να σα πω ότι η δική μου ψηφιότητα θέλει να εγγυηθεί με ένα. Μεγαλύτερο δυναμικό mm -hmm. και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ακριβώ στον ενίο λόγο και την ενότητα. Και υπάρχει και ένα τρόπο για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Να λειτουργούμε δημοκρατικά. Αν δηλαδή οι οργανώσει μα είναι πράγματι κύτταρα δημοκρατικών ανθρώπων, ενεργών πολιτών. Και θέλω να δώσω το παράδειγμα γι' αυτό, ειλικρινά θέλω να δώσω αυτό το παράδειγμα, το οποίο το πιστεύω βαθιά, υπηρετώντα και την αυτοδιοίκηση και το τεχνικό εμπελητήριο. Mm -hmm. Έχω εμπειρίε όπου η πολιτική άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων προ το καλύτερο. Θέλω λοιπόν με αυτό το παράδειγμα να ζητήσω να έχουμε μια κοινωνία που θα έχει και ενεργού πολίτε και δημοκρατικέ λειτουργίε και ω ελληνική πολιτεία. Μάλιστα. Πιστεύω ότι γίνεται αυτό και αν έχουμε δημοκρατικέ λειτουργίε στι οργανώσει, τότε πιστέψτε μου και οι αντιδικίε των τάσεων και τα προβλήματα αυτών των εντάσεων και τη τοξικότητα θα πάνε στην άκρη. Γιατί όταν λειτουργεί δημιουργικά η δημοκρατία, δεν μπορεί να την κερδίσει κανεί. Αυτό το πιστεύουμε και για την κοινωνία και για την εσωκομματική ζωή. Και το πιστεύω γιατί σήμερα η χώρα μα έχει ελλείμματα δημοκρατία, τα οποία δυστυχώ έχουν επίπτωση και στην οικονομία. Μάλιστα. Η επιχειρηματικότητα σήμερα πλήττεται γιατί δεν υπάρχει ισονομία και πρόσβαση όλων σε τραπεζικά εργαλεία, στο δανεισμό, στο ταμείο ανάκαμψη στις στι αδειοδοτήσει. σω ο στόχο των επόμενων εκλογών θα είναι μια Ελλάδα χωρί ρουσφέτη. Η πραγματική δημοκρατική Ελλάδα δεν έχει καμία ανάγκη το ρουσφέτη και μπορεί να κάνει στην άκρη του επαγγελματίε τη πολιτική. Είναι πρόβλημα πλέον ο επαγγελματισμό στην πολιτική. Πρέπει να αλλάξουμε και στο κόμμα μα αλλά και στην κοινωνία. Μάλιστα. Αυτή την αν θέλετε επικίνδυνη τρόπη mm -hmm. που έχουν πάρει τα πράγματα στην πολιτική στη χώρα μα. Κύριε Φάμελε, σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τι επισημάνσεις. Έβαλα λίγο πολιτική στο τέλο γιατί πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολιτική συζήτηση. Η εσωτερική συζήτηση ίσω αρχίζει και απομακρύνει τον κόσμο. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ε, που κοιτά...